κτίριο του ΕΚΠΑ που θαυμάζω περισσότερο είναι το κεντρικό κτίριο, το οποίο λαμβάνουν χώρα οι ορκομοσίες, διότι από τη μία είναι ένα κτίριο πολύ εντυπωσιακό αρχιτεκτονικά και από την άλλη συμβολίζει για μένα το στόχο μου, που είναι να πάρω το πτυχίο μου και να ανοίξω τα φτερά μου και να ξεκινήσω τη σταδιοδρομία μου. Από όλα τα ιστορικά κτίρια του ΕΚΠΑ, ξεχωρίζω το κεντρικό κτίριο της Βρετανίας επί της Πανεπιστημίου. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα σημείο μνήμης, ένα κτίριο μνήμης, θεωρώ ότι εκφράζει τον νεοκλασικισμό, που ήταν βασικό, ήταν η βάση ουσιαστικά θεμελίωσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και ακολούθησε όλη την πορεία των ιστορικών γεγονότων. Αξιόλογο φυσικά είναι και το αρχιτεκτονικό στυλ που ακολουθεί, που εντάσσεται στον νεοκλασικισμό. Το ιστορικό αρχείο που βρίσκεται στο Κολωνάκι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο. Είναι από την περίοδο του Μεσοπολέμου και πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για την ιστορία του ΕΚΠΑ, μιας και έχει τεκμήρια και διάφορα έγγραφα που αφορούν όλη την ιστορία και την πορεία του Πανεπιστημίου, που ξεκινάει από το 1800 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Το μουσείο γενικότερα είναι ένας θεσμός, είναι μια ιδέα που μας βοηθάει να κατανοήσουμε πράγματα για την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε, πού ήμασταν, πού πηγαίνουμε. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω και ένα πανεπιστημιακό μουσείο μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό. Αλλά θυμάμαι κάποια που μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση, όπως το Μουσείο της Ιστορίας του Πανεπιστημίου, που είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Για μένα, ένα πανεπιστημιακό μουσείο προφανώς έχει εκθέματα όπως και κάθε άλλο μουσείο, αλλά πέρα από αυτό έχει και κατεπέκταση στην ιστορία του ίδιου του πανεπιστημίου, δηλαδή έγγραφα, λύσεις ενδεχομένως με ονόματα καθηγητών αλλά και φοιτητών, παλιό εξοπλισμό, παλιά βιβλία που χρησιμοποίησαν φοιτητές και καθηγητές. Και γενικότερα είναι ένας χώρος γεμάτος ιστορία. Η πολιτιστική κληρονομιά του μουσείου είναι πολύ σημαντική, όπως είπατε εσείς, όχι μόνο για εμάς σαν φοιτητές ή για τους καθηγητές, είναι για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να κατοχυρωθούν όλα αυτά τα πράγματα για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν, ώστε να έχουν και μια ιδέα για το σε τι κτίρια βρίσκονται, σε τι εγκαταστάσεις, σε τι σχολές και να προσπαθήσουν να γίνουν και αυτοί μέρος της κληρονομιάς του ΕΚΠΑ. Δύο μουσεία που θυμάμαι και μου έχουν κάνει εντύπωση είναι το Ζωολογίας, γιατί πηγαίνεις και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για τα ζώα στην Ελλάδα, για τη χλωρίδα, την πανίδα γενικότερα, και είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό όταν μπαίνεις. Και ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, που μπορείς να δεις πάρα πολλά ορυκτά πετρώματα κτλ. Και μάλιστα θυμάμαι είχα δει και ένα μετεωρίτη που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δυστυχώς δεν έχω επισκεφτεί κάποιο πανεπιστημιακό μουσείο, όμως δεν μπορώ να κρύψω ότι και λόγω αντικειμένου το εγκληματολογικό μουσείο φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το να δεις ακριβώς πώς εκτελούνταν οι ποινές στο παρελθόν, αλλά να δεις και την εξέλιξη και τη σύγκριση με το σήμερα. Από πανεπιστημιακά μουσεία έχω επισκεφθεί το Μουσείο Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Αθηνών, λόγω και ενδιαφέροντος του αντικειμένου μου, το οποίο θεωρώ ένα από τα πιο αξιόλογα μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς περιέχει αντικείμενα από όλες τις ιστορικές περιόδους, στα οποία ο κάθε φοιτητής μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή. Επίσης, θεωρώ ένα πολύ όμορφο χώρο το αίθριο των Εκμαγείων, όπου τα αγάλματα και τα γλυπτά είναι σε φυσική μορφή. Γενικότερα τα πανεπιστημιακά μουσεία συνδυάζουν τη θεωρία και την πράξη, πιστεύω, μαζί. Είναι ένα σημαντικός παράγοντας αυτός. Γιατί άλλο το να κάνεις σε ένα μάθημα μέσα θεωρητικά πράγματα και άλλο να τα κάνεις στην πράξη. Ειδικά στον κλάδο μας της αρχαιολογίας, το να ξέρεις πώς συντηρούνται τα εκθέματα, γενικότερα τι γίνεται, η όλη διαδικασία πριν προηγηθεί ένα έκτημα να πάει σε μια προθήκη, είναι πολύ σημαντική για να έχεις μια ιδέα τι θα ακολουθήσεις, τι θα κάνεις στη συνέχεια. Το πρώτο που θέλω να επισκεφτώ είναι το Μουσείο Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου, γιατί θεωρώ πως είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει ακόμα εδραιωθεί και ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τι είναι.
Οπότε το Πανεπιστήμιο δίνει ένα γερό βήμα στην κοινωνία γνωστοποίησης του κλάδου. Από τα Πανεπιστημιακά Μουσεία του ΕΚΠΑ έχω επισκεφθεί το Μουσείο Παλαιοντολογίας μαζί με το γιο μου και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για μένα ως επισκέπτη, γιατί ήταν μοναδικό. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ γιατί το χάρηκε και εκείνος μαζί μου, οπότε ήταν μια ωραία οικογενειακή εμπειρία για όλους. Υπάρχει και το Μουσείο Παιδείας που είναι αφιερωμένο στην ιστορία της εκπαίδευσης. Το πανεπιστημιακό κτίριο που έχω πιο μεγάλη σύνδεση είναι το ροζ κτίριο Κωστής Παλαμάς, που βρίσκεται Μασαλίας και Ακαδημίας. Στο υπόγειο ότι υπάρχει θέατρο κάτω από τη λέσχη των ακαδημαϊκών του ΕΚΠΑ. Κάνουμε επίσης και πρόβες και στο κινηματοθέατρο Ήρης. Υπάρχουν διάφοροι όροφοι στους οποίους έρχονται και πιο εύκολα έτσι σε επαφή οι φοιτητές. Ο τέταρτος, ας πούμε, μένω προσωπικά μου αγαπημένος γιατί είναι και ο πιο ήσυχος. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι φοιτήτρια στο ΕΚΠΑ. Είναι ένα ιστορικό πανεπιστήμιο. Το νιώθεις αυτό όταν κυκλοφορείς και περπατάς στους διαδρόμους και ανεβαίνεις στις σκάλες. Νιώθεις τη σοβαρότητα, νιώθεις αυτό το κλίμα πανεπιστημίου που θα έλεγε κανείς, έτσι το πιο θεωρητικό. Οπότε μου αρέσει πολύ σαν εμπειρία το ότι φοιτώ στο ΕΚΠΑ. Σήμερα είμαστε στο ιστορικό κτίριο του Παλιού Χημείου και είναι αρκετά ιδιαίτερη τιμή να είμαστε εδώ, αναλογιζόμενοι τη μεγάλη ιστορία αυτού του κτιρίου και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Είναι ένα ιστορικό κτίριο που έχει πολύ μακρά ιστορία, νομίζω είναι πάνω από 100 ετών και μάλιστα κάποια στιγμή στην ιστορία του είχε καεί ολοσχερός και μετά το 1920 ξαναχτίστηκε και τότε προσθέθηκε και ο τρίτος όροφος, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν κάποιες αίθουσες και κάποια αμφιθέατρα που έχουν μείνει ακριβώς όπως ήταν όταν πρωτοχτίστηκε. Όταν μπαίνω στο κτίριο του Παλαιού Χημείου, το οποίο τώρα λειτουργεί και ως βιβλιοθήκη της νομικής, αφενός αισθάνομαι ένα δέος, αφετέρου δε είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Η πολιτιστική κληρονομιά του Πανεπιστημίου αφορά φυσικά τους φοιτητές, τους καθηγητές, όλα τα μέλη του Ιδρύματος. Δεν ανήκει μόνο στους εργαζομένους. Είναι για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να κατοχυρωθούν όλα αυτά τα πράγματα για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Όλους τους μαθητές, θα έλεγα, όλων των βαθμίδων, από δημοτικό έως και πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν είναι πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, είναι οι φοιτητές. Οπότε αυτοί μπορούν να φέρουν την κοινωνία και την ηλικία τους κοντά στο μουσείο. Η εκπαίδευση γενικά δεν είναι μόνο σε μια σχολή ή δεν κρύβεται μόνο στα πανεπιστήμια. Αφορά τους πάντες και όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και το δικαίωμα.